σε σχέση με το χρονικό όριο, η ημερομηνία των επόμενων ευρωεκλογών το 2014 είναι το ελάχιστο. Το είπα στην ομιλία μου, δεν θέλω να είμαι πάρα πολύ αυστηρός και άκαμπτος στην επιστολή. Πρόκειται για μια επιστολή που ανοίγει έναν διάλογο. Θα προτιμούσα μια πλήρη τετραετία. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι είναι ατύχημα για τη χώρα εάν δεν μπορέσει να αποκτήσει μια περίοδο ομαλότητας και σταθερότητας τουλάχιστον 1,5 έτους. Είναι το λιγότερο. Είναι αστείο να μιλάμε για οτιδήποτε λιγότερο. Τώρα, μου λέτε για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που ισχύει για τη Νέα Δημοκρατία ισχύει και για το ΣΥΡΙΖΑ, θα μου επιτρέψετε να πω, ισχύει και για τη Δημοκρατική Αριστερά. Περιμένω να αποσαφινιστεί η θέση των ανεξαρτήτων Ελλήνων, να μας πούν κάποια στιγμή ρητά και καθαρά αν είναι υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής, αν αυτό είναι απαράβατος όρος για αυτούς. Αν η ευρωπαϊκή φυσιογνωμία και η ευρωπαϊκή πορεία είναι θεμελιώδες στοιχείο της φυσιογνωμίας τους. Ελπίζω να ταχθούν υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι οποιοδήποτε σχήμα έχει απέναντί του μια μεγάλη πολιτική δύναμη, η οποία σε συνεργασία με μικρότερες πολιτικές δυνάμεις μπορεί να οργανώσει μέτωπο αντικυβερνητικό της λεγόμενης κοινωνικής εντός εισαγωγικών αντιπολίτευσης, δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Άρα πρέπει να είναι μέσα οπωσδήποτε αυτές οι πολιτικές δυνάμεις. Αυτό είναι η εσωτερική μας ανάγκη. Για να έχουμε ενότητα, συνένεση, νομιμοποίηση, συστράτευση, σοβαρότητα. Αλλά δείτε το πράγμα και από την οπτική γωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, των ξένων κυβερνήσεων και κοινοβουλίων. Μας ζητούσαν τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο, υπογραφές από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Και τους λέγαμε, μην μας φέρνετε σε τόσο δύσκολη θέση, γιατί ενώπιση των εκλογών θα αρνηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, θα αρνηθεί το ΚΚΕ, θα αρνηθούν άλλες πολιτικές δυνάμεις να υπογράψουν και αρκεστείτε στις υπογραφές των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση Παπαδήμου για να προχωρήσουμε. Μας έλεγαν ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αλλαγή συσχετισμού. Και τους λέγαμε ναι, αλλά η κυβέρνηση είναι η νόμιμη κυβέρνηση της χώρας. Έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Τώρα έχουν μάθει το μάθημα. Δεν θα είμαστε αξιόπιστοι στην διαπραγμάτευση, αποτελεσματικοί, έγκυροι, εάν δεν είμαστε όλοι μαζί. Και δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε σε μια αναθεωρημένη σύμβαση όπως εξ αρχής την θέλαμε και όπως αγωνιστήκαμε να την πετύχουμε, αλλά έπρεπε να κάνουμε συμβιβασμούς και σταθμίσεις στην πρώτη φάση της διαπραγμάτευσης, εάν δεν δεσμευτούν και αν δεν υπογράψουν όλοι. Άρα, αφού πρέπει να συνδιαπραγματευτείς και πρέπει να συνυπογράψεις, πρέπει να είσαι μέσα στη Συμφωνία Εθνικής Συνευθύνης. Τώρα, αν θα έχεις υπουργούς, αν θα δώσεις ψήφο εμπιστοσύνης ή ψήφο ανοχής, εάν θα είσαι δημιουργικά δίπλα στην κυβέρνηση ή μέσα στην κυβέρνηση, αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά στο σχήμα Εθνικής Συνευθύνης πρέπει να είσαι.